Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της σερβικής πρωτεύουσας για να διαμαρτυρηθούν για την επανεκκίνηση ενός αμφιλεγόμενου ορυχείου λιθίου που θα χρησιμεύσει ως ζωτική σημασίας πηγή ενέργειας στη μετάβαση της πράσινης ενέργειας που οραματίζονται στην Ευρώπη. Ήρθαμε εδώ σήμερα για να υψώσουμε τη φωνή μας ενάντια σε κάτι που είναι πέρα από την πολιτική, είπε η δημοφιλής ηθοποιός Σβετλάνα Μπόικοβιτς από τη συγκέντρωση, όπου ένα μεγάλο πλήθος φώναζε «Δεν θα γίνει εξόρυξη», μεταξύ άλλων συνθημάτων. Η Σερβία έχει τεράστια κοιτάσματα λιθίου κοντά στη δυτική πόλη Λοζνίκα, όπου ένα έργο εξόρυξης που αναπτύσσεται από τον Αγγλο-Αυστραλιανό γίγαντα Ρίο Τίντο ήταν ένα αιώνιο πολιτικό ρήγμα στη Βαλκανική χώρα σχετικά με τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα κοιτάσματα ανακαλύφθηκαν το 2004, αλλά εβδομάδες μασικών διαδηλώσεων ανάγκασαν την κυβέρνηση να σταματήσει το έργο το 2022. Ωστόσο, η κυβέρνηση έκανε πρόσφατα μία στροφή στο θέμα μετά από μία δικαστική απόφαση τον περασμένο μήνα, που είπε ότι η εντολή για ανάκληση των αδειών που χορηγήθηκαν στην εταιρεία δεν ήταν σύμφωνη με το Σύνταγμα και τον νόμο. Οι τεράστιες διαδηλώσεις γίνονται κατά του σχεδίου της κυβέρνησης για να λειτουργήσει ξανά το μεταλλείο λιθίου, το οποίο θα εξυπηρετήσει το αμφιλεγόμενο σχέδιο της ενεργειακής πράσινης μετάβασης στην Ευρώπη. Κατηγορούν μάλιστα τον Αλεξάνδρ Βούτσιτς ότι παίζει βρώμικο ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Πολλοί θεωρούν ότι το μεταλλείο θα εξυπηρετήσει και τη γερμανική βιομηχανία που ψάχνει κοιτάσματα για να δημιουργήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα.